Σήμερα κάναμε εδώ στη Σάμο μία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού, για την ακρίβεια με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, έτσι ώστε να αναλύσουμε τα μέτρα που πρέπει για την αποζημίωση των επιχειρήσεων, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια, έτσι ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες γρήγορα για να μπορέσουν τα χρήματα να πάνε το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους που είναι οι επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπό γενικότερες δύσκολες συνθήκες να μπορέσουμε η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργεία να διοχετεύσουν τους πόρους που πρέπει για να αποκατασταθεί η κατάσταση, να αποκατασταθούν τις ζημιές στο νησί και να αρχίσουν να μπαίνουν σε μια επιχειρηματική κανονικότητα. Πιστεύετε ότι τα αιτήματα που σας μεταφέρουν, τα επιπρόσθετα αιτήματα, μπορούν να ικανοποιηθούν? Όπως σε κάθε περίπτωση καταγράφονται τα αιτήματα, κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο, αιτήματα που θα μεταφέρουμε και στα άλλα Υπουργεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μέτρο που μας επιτρέπουν οι συνθήκες αλλά και το θεσμικό πλαίσιο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων των πολιτών. Κύριε Γενική, έχει οριοθετηθεί η Σάμος στο σεισμόπληκτη περιοχή? Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες τρέχουν σε όλες, από γωνιά σε γωνιά του νησιού αλλά και σε άλλες περιοχές, έτσι ώστε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, το γνωρίζετε, οπότε ουσιαστικά τρέχουν για να ανταποκριθούν σε αυτό το εγχείρημα το συντομότερο δυνατόν. Χρειάζεται να γίνει τροποποίηση και για το τσουνάμι? Αυτά θα σας απαντήσουν οι αρμοδιότεροι μου.